Σε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος νέων αγροτών για την περιφέρεια Ηπείρου μετά την ένταξη του συνόλου των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ολοκλήρωσε τη διαδικασία ένταξης του συνόλου των αιτήσεων και των επιλαχόντων. Στην πρώτη προκήρυξη για την περιφέρεια υπήρχε προϋπολογισμός 5 εκατομμυρίων, ενώ μετά τις ημερίδες το καλοκαίρι οι αιτήσεις ανήλθαν σε 748, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 722. Είχαμε στην πρώτη προκήρυξη περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ συμμετοχή νέων αγροτών. Μετά την θερινή πέρσι καμπάνια είχαμε 748 υποψηφιότητες, εγκρίθηκαν οι 722, περίπου 14,5 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονταν. Όλοι χτες ανακοίνωσε ο κύριος Κασίμης, μπήκαν στο πρόγραμμα. Ήδη η περιφέρεια Ηπείρου πιάνει περίπου τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τους νέους αγρότες. Θα είμαστε δίπλα και τους λέμε όλοι μαζί και με τις άλλες πρωτοβουλίες, γιατί είχαμε και μία σύσκεψη σήμερα στον τομέα της καινοτομίας της αγροδιατροφής με τα πανεπιστήμια και τις επιχειρηματίες της Ηπείρου, θα αλλάξουμε την κατεύθυνση στον τόπο, ποντάροντας στην μοναδικότητα των φυτικών, των φυτών που υπάρχουν στην περιοχή μας. Όταν έχουμε 5.000 φυτά, σας έχω πει και στο παρελθόν, δίνει ένα πλεονέκτημα στον τόπο να έχουμε ειδικά προϊόντα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Σκεφτείτε ότι όταν λέμε 1.000 άτομα σημαίνει 2.000 άτομα, γιατί ένα από τα δύο μέλη μπορεί να γραφεί από κάθε οικογένεια, δεν επιτρέπεται σε ένα ζευγάρι και οι δύο. Και επίσης θέλω να πω και κάτι για το θέμα της ανεργίας. Στο θέμα της ανεργίας έχουμε στοιχεία από την Ελστάτ ότι η Ήπειρος με συντελεστή 4, αν θυμάμαι και 49 αυτή τη στιγμή, είναι η πρώτη με μια άλλη περιφέρεια σε αντιμετώπιση της ανεργίας που υπάρχει. Βέβαια τα στατιστικά στοιχεία τα επίσημα βγαίνουν με τη Δυτική Μακεδονία και δεν γνωρίζονται περισσότερο ο αγώνας που γίνεται σε αυτή την περιοχή, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανέργους ανθρώπους. Ξέρετε ότι δεν εξαρτούνται όλα από εμάς, υπάρχει και το κεντρικό κράτος και άλλοι φορείς, αλλά εδώ η περιφέρεια Ηπείρου αγωνίζεται για να αλλάξει τα πράγματα και να μην είμαστε οι φτωχοί συγγενείς του παρελθόντος.